Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο, Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Ξάνθης γνωστοποιεί με ιδιαίτερη χαρά στους πολίτες της Ξάνθης ότι κατόπιν σχετικής άδειας της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχει τη δυνατότητα επίσκεψης και δανεισμού βιβλίων από την πλούσια βιβλιοθήκη που στεγάζεται στο χώρο του σχολείου. Βλέποντας ο Σύλλογος Καθηγητών το μεγάλο πλούτο των βιβλίων που υπάρχουν εδώ στη βιβλιοθήκη μας εξαιτίας δωρεών πολλών ανθρώπων, παλιών μαθητών ή απλών ιδιωτών της πόλεως μας και της περιοχής μας, αλλά και βιβλίων που είχε η βιβλιοθήκη του Εκκλησιαστικού Λυκείου Καρβάλης που έχει κλείσει το 2010, θεωρήσαμε καλό ότι είναι καλό αυτός ο μεγάλος πλούτος των βιβλίων να έρθει και να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον πλούτο και οι πολίτες της περιοχής μας. Έτσι λοιπόν τα βιβλία μας, τα οποία βεβαίως και είναι τα περισσότερα θεολογικά ή εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος, είναι και λογοτεχνικά, ιστορικά και ποικίλης ύλης θα λέγαμε. Μπορούν λοιπόν και οι μαθητές του σχολείου αλλά και ο κόσμος να έρθει να δει τον πλούτο, όπως λέτε εσείς, των βιβλίων που υπάρχουν. Είναι ανοιχτό τις ώρες που λειτουργεί το σχολείο? Και επίσης την Δευτέρα το απόγευμα, πάλι για κάποιους οι οποίοι εργάζονται στην πόλη, για να μπορούν να έρχονται και ώρες απογευματινές. Γίνεται προσπάθεια από το Υπουργείο Παιδείας να μας εξασφαλίσει ακόμα ένα εκπαιδευτικό και αν τυχόν έχουμε αυτή τη μεγάλη χαρά θα βγάλουμε νέα ανακοίνωση για περισσότερες ώρες λειτουργίας βιβλιοθήκης μας. Τι βιβλία μπορούν να βρουν στη βιβλιοθήκη, όχι μόνο εκκλησιαστικά βιβλία? Υπάρχουν κυκλοπαίδειες, όπως βλέπετε τώρα, οδηγός υγιεινής για την υγεία. Ο γιατρός συμβουλεύει και τα λοιπά, διάφορες σειρές. Εγκυκλοπαίδειες, βιβλία ιστορικά όπως σας είπα, λογοτεχνικά και ποικίλης ύλης, άρθρα, δοκίμια. Οι ώρες λειτουργίας για το κοινό είναι Δευτέρα από τις 5 και 4 το απόγευμα έως και τις 8, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 8.30 έως και τη 1 το μεσημέρι, την Παρασκευή από τις 8.30 το πρωί έως και τις 12. Πληροφορίες στο 25410-29911 και στο 25410-22362. Να σημειώσουμε ότι για το δανεισμό αρκεί η επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας.